Και έρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε τι εννοούσε ο Κύριο παραβολικά το Ιακώβ αγάπησα και το Ισαού το μίσησα. Τι σημαίνει επειδή ότι όνει αγάπη και δίχιο δεν μισάει κανένα. Εννοούσε ότι έκλεξε το Ιακώβ και όχι το Ισαού επειδή ήταν αδέρφια μέσα κυρία τη μητέρα του Δίδυμα που ήταν να κληρονομήσει ένα από τους δύο τη διατήκη που έκαμε με τον Αμπραμ το πιστό, επειδή αυτή ήταν εγγονό του Αμπραμ. Αλλά ο Θεό, σύμφωνα με την Κυριακή, με εξουσία του, κάλεσε και έκλεξε τον Ιακώ και όχι τον Ισαού. Ο Ιακώ είναι που έγινε Ισραήλ μετά. Να σα διαβάζω. Όπω είναι γραμμένο, στην καινή διατήκη είναι γραμμένο. Πρέπει να φανταστούμε κάτι που έγινε παλιά, αρχαία, στην πρώτη διατήκη, τον άφερε ο Απόστολο Παύλο με τη οδηγία του Άγιου Πνεύμα στη Καινή Διατήκη για ποιο σκοπό διδάγματα την Εκκλησία για μας επειδή ο δεν αλλάζει είναι ο ίδιο να σας διαβάζω είναι το επιστολή προσωμέο που έγραψε ο Αποστολ Παύλο, κεφάλαιο 9 εδάφιο 1 αρχίζω σας λέω αλήθεια εν Χριστώ δεν ψεύδομαι κοντά τη συνείδηση μου να συμμαρτυρεί μαζί μου με επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα ότι έχω μεγάλο λύπη και αδιάκοπα ο Τζίνι μέσα στη καρδιά μου. Επειδή εύχομαι εγώ ίδιο να είμαι ανάτεμα από το Χριστό. Κάρι το αδερφό μου, το συγγενό μου, κατά σάρκα που είναι Ισραηλίτες. Νομίζω ακούσατε τι λέει ο Απόστολ Παύλο εδώ. Για το συγγενό του, επειδή ο Απόστολ Παύλο είναι Εβραίοι επίση. Αλλά έγινε πιστό. Αλλά πολλοί από το Εβραίοι μέχρι σήμερα συνεχίζουν να είναι στη θρησκεία Εβραϊκή. Επειδή να γνωρίζει ποιο είναι ο, ο Ιησού, δεν το αναγνωρίζει ότι είναι ο Χριστό, ο Μεσσία που προφτεύγε, ότι τα έτσι, ότι είναι ο Θεό που τον έντοκε η γη. Αλλά δεν το αναγνωρίζω επειδή ζούσε τρισκιά και τυφλωμένη. Αυτή είναι η αμολογία, είναι μαρτυρία του Απόστολ Παύλο με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα που θέλει να σώσει όλοι τους Εβραίοι επίσης, όπως όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό, όπως ο Παύλου λέει, αδιακοπή λυπάται στην καρδιά του για τους συγγενώτους Ισραηλίτη, το οποίο είναι η οθεσία και η δόξα και η διατήκε και η νομοθεσία, η λατρεία και η υπόσχεση, τον οποίο η Πατέρε και από το οποίο γεννήθηκε ο Χριστό όσο αφορά τη σάρκα, αυτό που αφορά επάνω σε όλο ευλογητό Θεό, στο Ιωάννια. Αμήν. Επειδή ο Χριστό, δηλαδή ο Θεό, κατά σάρκα με ανθρώπινη μορφή γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Ισραηλίτη. Αυτό είναι που εννοεί εδώ ο Απόστολ Παύλο. Ότι τον οποίο γεννήθηκε ο Χριστό κατά σάρκα. Αλλά ο Χριστό κατά πνεύμα είναι ο Θεό ο Παντοκράτορα. Αλλά κατά σάρκα γεννήθηκε μέσα στη γενιά του Εβραίου επειδή αυτό ήταν ο Κύριο. Εξαιτία του πισότητα του Αμπραμ. Να σας διαβάζω όμω παρακάτω τι υπόθηκε ο Κύριο. Λέει ο Κύριο, επειδή γι' αυτό και επειδή πριν ακόμα γεννητού τα παιδιά, πριν κάμουν κάτι αγατό ή κακό, για να μην είναι πρώτε του Θεό κατεκλογή και όχι από τα έργα, αλλά από εκείνο που καλεί. Γιοποιώτηκε σε αυτή ότι ο μεγαλύτερο θα είναι δούλος ο μικρότερο Κατό είναι γραμμένο το Ιακώβ αγάπησα, ενώ το Ιζαού το μίσησα. Τι σημαίνει αυτό, επειδή ούτε δεν μισάει κανένα. Ας, α, ας, ας συνεχίζουμε και να δούμε τι σημαίνει αυτό. Τι λοιπόν θα πούμε, μήπω υπάρχει αντικία στο Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλο με την έπνευση στο Άγιο Πνεύμα. Μην γένει το, επειδή λέει στο Μωυσή, τα ελεύσω όποιο ελεύει και τα συμπλακνητή όποιο συμπλακνίζομαι. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από εκείνο που θέλει Ούτε από εκείνο που τρέχει Αλλά από το Θεό που ελέει Νομίζω ακούσατε εδώ Δηλαδή ο Κύριο μίλησε παραβολικά Ότι το Ιακώπ αγάπησε το Ισαού Το Ισαού που είναι αντίτιμα, Μες δίδυμα το αδερφό του Ιακώβ, Το μίσησα Αυτό εννοούσε παραβολικά Επειδή έκλεξε το Ιακώπ και όχι το Ισαού αλλά αγάπησε το Ιζάι, αλλά δεν τον έκλεξε. Γι' αυτό μίλησε παραβολικά. Το Ιακώβ αγάπησα, τον Ιζάι μίσησα. Επειδή αν κάποιο δεν διαβάζει αυτό με την οδηγία του Αϊό Πνεύμα, τότε τα συγκιστεί, τα νομίζει ότι ο Θεό μισάει κάποιο άλλο και αγαπού κάποιο άλλο. Ενώ δεν είναι αυτό. Γι' αυτό παραβολικά λόγια του Κύριου, ποτέ α μην μεταφράζει κανεί με τα λογικά του αλλιώ, τα συγκιστεί και τα βγάλει λάθο συμπέρασμα η ιδέα η λάθο πίστη. Και αυτό είναι, είναι, πολύ επικίνδυνο άνθρωπο να βγάλει λάθο ιδέα και να πιστεύει σε λάθο ιδέα, επειδή θα γίνει πίστη μέσα σε αυτό και λάθο πίστη. Γι' αυτό πάντοτε χρειαζόμαστε το αγιο να μα δώσει κατανόηση στην παραβολή του κύριο και συμβολικά λόγια του. Επειδή λέει εδώ παρακάτω που θα διαβάζα, επειδή πριν ακόμα γεννητού τα παιδιά, πριν κάνω κάτι αγατό ή κακό για να μείνει πρώτε του Θεού κατ' εκλογή, όχι από τα έργα, αλλά από εκείνο που καλεί. Δηλαδή ο Ιακώ είναι εκείνο που ο, ο Θεό τον κάλεσε μέσα στη τη μητέρα του πριν γεννητήκα. Αλλά εδώ παρακάτω όταν ο Κύριο λέει, τα ελέσει όποιο λέει και τα σπλακνητώ, όποιο σπλακνίζομαι, τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ξέρουμε. Ο κύριο Σωτέο είναι Κυριακό και έχει εξουσία με την Κυριακία του να δίνει έλεο και κάρι σε κάθε άνθρωπο σήμερα όπω θέλει. Αλλά ποιο είναι το καρδιά άνθρωπο και στάση άνθρωπο, αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι η απάντηση που χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε. Επειδή με την Κυριακία του μπορεί να δώσει έλεο και κάρι να δικαιωθεί οποιοδήποτε αμαρτωλό και παραβάτη Αλλά υπάρχει όμως πιο είδο κατηγορία καρδιά που είναι κατάλληλη για εκείνη τη χάρη και έλεγε από το Θεό να δικαιωτού άμεσα ταυτόχρονα από το Θεό όταν επιλέγει. Εκείνη που είναι πράι και ταπεινή στην καρδιά. Δηλαδή του ταπεινό και πράι που συμβολικά αποκαλείται πρόβατα. Επιμένει στην Αγία Γραφή υπάρχει σύμβολα που αποκαλείται κάποιο είδο άνθρωπο η πρόβατα, κάποιο είδο άνθρωπο τον αποκαλεί ερήφια η λύκη. Τα πρόβατα είναι είδο άνθρωποι που είναι ταπεινοί και πράι, δηλαδή ειλικρινοί με σκαδιά του. Αλλά τα ερήφια και η λύκη είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν μέσα, τράσος μέσα του πολύ, οι πονηροί δηλαδή, οι, αυτοί που έχουν τόλο μέσα του, όπως το όνομα λύκο. Γι' αυτό παραβολικ συμβολικά φέρνονται, αποκαλείται λύκη αυτό το είδο του ανθρώπου. Γι' αυτό ο κύριο τα έλεγε τα ανανοριζει τα πρόβατα με το καρπό του και η λύκη επίση θα το αναγνωρίζω με το καρπό του. Θα μιλήσουμε αυτό άλλη μέρα επειδή πολλά λόγια με συγγραφή είναι σύμβολα και άλλη μεριά παραβολές επίσης. Όλα αυτά είναι αλήθεια μεγάλη που έρχεται στη συνείδηση μα να έχουμε κατανόηση ώστε να γνωρίζουμε την αλήθεια να περπατούμε στο τέλημα του Κυρίου για να είμαστε πρόβατα. Επειδή μόνο τα πρόβατα είναι εκείνοι που τα βρει κάρι προς Κύριο. Μόνο τα πρόβατα είναι που τα βρουν έλεο προς το Κύριο. Δηλαδή όταν ο άνθρωπο ταπεινωτεί και καταριστεί ο ίδιο την καρδιά του προς το Θεό αναγνωρίζει την ελληπή του τότε είναι καταλληλή Δηλαδή κατάλληλοι άνθρωποι για να βρει κάτι προς τα σωτήρια. Δηλαδή ελκύει την καρδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, η καρδιά του Θεού ελκύεται τη στάση της καρδιά μας όταν είναι ταπεινή και πράι. Η ταπεινή και πράι είναι κατηγοριό ανθρώπι που τα βρουν κάτι προς τα σωτήρια σε δύσκολο κερί. Δηλαδή σε κερί που είναι αβεβαιότητα που είναι εκτό έλεγχο παντού σε κάθε κατάσταση, αλλά ότι όταν θα δώσει κάρι με την κυριακία του τα αποφασίσει και να δικαιώνει και να δώσει επίση σωτηρία. Παράδειγμα, ο Λιστή πάνω το σαυρό την τελευταία στιγμή βρίσκε, έβρικε κάρι σωτηρία από το κύριο γιατί επειδή ταπεινώθηκε, ήταν ταπεινίου. Αλλά ο άλλο λιστό, είχε τράσο. Δεν ταπεινώθηκε, είχε τράσο. Δηλαδή οι τράσοι άνθρωποι συμβολικά αποκαλείται λύκοι. Αλλά οι άνθρωποι που είναι ταπεινοί και πράοι με στάση του είναι αυτό που αποκαλείται συμβολικά πρόβατα. Και τα πρόβατα είναι εκείνοι που είναι κατηγοριό άνθρωπο που βρίσκουν κάρι μεγάλη προσάς ο Κύριος το Θεό Παντοκράτορα με την εξουσία του. Δεν εξατάται τι έχει κάνει στον κόσμο, τι αμαρτία έχει κάνει, αλλά ο Θεός είναι κάρι του σαπίνο σύμφωνα με την εξουσία του όπως θέλει, παράδειγμα, όπως οι κατάδικοι που είναι στι κεντρικέ φυλακέ. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έχει εξουσία σύμφωνα με, τη δημοκρατία, με το νόμο, δηλαδή με το τεσπικό νόμο τη Δημοκρατία να μιλήσει και ο λόγο του πρόεδρο να έχει εξουσία και ο κατάδικο να είναι ελεύθερο και να δικαιωθεί. Δηλαδή, α, ακόμα και ο δικαστήριο το καταδικάζει σύμφωνα με τον νόμο, αλλά ο λόγο του Προέδρου τα έχει εξουσία να λάβει κάρι ο κατάδικο να είναι ελεύθερο και να δικαιωθεί. Παρόμοια, απλώ παράδειγμα σα δίνω, παρόμοια είναι η κάρη του Θεό σε εμά, σε κάθε αμαχτωλό, σε κάθε παραβάτη. Αν είναι ταπεινό η καρδιά, είναι είδο κατηγοριό άνθρωπο που τα βρει κάρι προ σα ο Θεό τη στιγμή που είναι εκτό έλεγχο κατάσταση γύρω του. Γι' αυτό αξίζει όλοι οι άνθρωποι να είναι πράγματι και ταπεινό επειδή σε δύσκολο κερί που ο κόσμος θα είναι εκτός έλεγχο ή δύσκολο κερί δίπλα του άνθρωπο και δεν μπορεί να βρει απάντηση σε κανένα η μόνη διέξοδο είναι ο Κύριος να δώσει κάρι σε αυτό. Ο Κύριος να δώσει κάρι σε μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να έχουμε Καρδιά, σαν τα πρόβατα. Επειδή αυτό το είδο του καρδιά βρίσκει κάτι προ τα σωστό, σύμφωνα με την Κυριακία του. Ανάλογα. Δεν εξατάται από τον νόμο του, επειδή ο ίδιο είναι ο νομοτέτη και ο ίδιο είναι που μιλάει, και ο λόγο του έχει εξουσία να δώσει κάτι πάνω από τον νόμο που ο ίδιο έβαλε. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια που τα σώζει πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό επίση, θα πάμε στην πρώτη διατύπωση να δούμε. Στην περίπτωση του Ιακώβ και του Ισαού, που ο κύριο δηλαδή έκλεξε τον Ιακώβ. Όπω σα διαβάζω παραβολικά, στο βιβλίο του Γκένεση, στην αρχή, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 23, α ακούσουμε τι ο κύριο μίλησε στη μητέρα του Ιακώβ και του Ισαού. Ήταν δίτημα η κυρία του. Δηλαδή ήταν ο Ισα και ο πατέρα του, είναι το παιδί του Αμπράν και εγκένισε Ισαού και Ιακώβ, αλλά ο Θεό έκλεξε το Ιακώβ, έγινε Ισραήλ κληρονόμο και όχι ο Ισαού. Γι' αυτό έλεγε παραβολικά ότι το Ιακώβ αγάπησα και το Ισαού το μίσησα. Γι αυτό ήταν παραβολικά, διότι δεν μισάει κανένα. Να σα διαβάζω εδώ. Και ο κύριο τη είπε: Δύο έτσι είναι η κυρία σου, και δύο λαό τα διακοριστού από τα σπλάκνα σου. Και ο ένα λαό τα είναι δυνατότερο από το άλλο λαό, και ο μεγαλύτερο τα δουλέψει στο μικρότερο. Δηλαδή ο Ισαού ήταν μεγαλύτερο δίδυμα που έβγηκε πρώτα. Αλλά ο Θεό έκλεξε το Ιακώβ που ήταν μικρότερο. Γι' αυτό λέει εδώ ο, ο κύριο μίλησε προφητικά πριν γεννητού τα παιδιά. Ότι ο μεγαλύτερο θα δουλέψει το μικρότερο. Επειδή ο κύριο επέλεξε το, με, το μικρότερο να είναι κληρονόμο τη διατήκη του, το Ιακώβ που έγινε Ισραήλ. Να σα διαβάζω παρακάτω τι πώ διαβάζα μετά την γέννηση του, πώ μεγάλωσα. Και μεγάλωσα τα παιδιά και ο Ιζαού έγινε άνθρωπο εμπειρό στο κυνήγι, άνθρωπο το κοράφιο, ο Ιακώβ ένα άνθρωπο απλό που κατοικούσε τη σκηνή, Νομίζω ακούσατε εδώ. Ο Ιακώβ ήταν απλό άνθρωπο που κατοικούσε τις σκηνέ και αυτό το είδο της καρδιάς... είναι η καρδιά που εκεί ο Θεός... γι' αυτό ο Κύριος έκλαισε το Ιακώ... γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι... ο Θεός με την Κυριακία του επίσης... έχει... κάθε τρόπο να εκλέγει... κάθε ένα... που θέλει... και να γίνει ακόμα Απόστολου... ή Ευαγγελιστέ... ή ακόμα να γίνει Βασιλιά... όταν τέλει ο Κύριος τα πάντα ο κυροκάμι. Γι' αυτό επίση, όταν είτε με ανθρώπινη σάρκα, επέλεξε οι άνθρωποι που ήταν στο κόσμο σαν απορριμμένοι, σαν αμόρφωτοι, το έκαμε Απόστολοι του. Αυτή ήταν απόφαση και συνεχίζουν να κάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό είναι γραμμένο να σα διαβάζω το επιστολή προ Κορετσιό που έγραψε ο Απόστολος Παύλο. Δεδομένα ότι αδερφοί βλέπετε την πρόσκληση σα, ότι κατά σάρκα είσαι όχι πολύ σοφοί, όχι πολύ δυνατοί, όχι πολύ ευγενεί. Αλλά ο Θεό διάλεξε τα μωρά του κόσμου για να καταντροπιαστεί το σοφό. Και τα ανίσχυρα του κόσμου διάλεξε ο Θεό για να καταντροπιαστεί τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουντερημένοι διάλεξε ο Θεό και εκείνο που θεωρούνται για τίποτα για να καταργήσει αυτά που θεωρούνται ότι είναι κάτι. Για να μην καυτηρεί καμιά σάρκα μπροστά του. Νομίζω, ακούσατε εδώ, ο Θεό διάλεξε τα μωρά ανίσχυρα του κόσμου τούτο για να μην καυκητεί η σοφή το κόσμο, δηλαδή η ανθρώπινη σοφία, για να μην καυκητεί εκείνο που νομίζει ότι είναι κάτι στο κόσμο εδώ. Δηλαδή ο Θεός σηκίζει το κόσμο με την επιλογή του, σηκίζει το κόσμο με τον τρόπο που κινεί, επειδή επέλεξε η αμόρφωτη και του έντω και μεγάλη καρίσματα να γίνει Απόστολου για να μιλήσουν με σοφία που είναι τεϊκή από τον ουρανό, αυτή τα σήκησε το κόσμο. Επειδή ο κόσμο σήκησε, οι ιεροί του Ισραήλ σήκησαν όταν ακούγα οι Επόστολοι να μιλήσουν και έλεγαν μεταξύ του, Μα αυτή η ανθρωπινία αμόρφωτη, πώ πώς μιλού έτσι. Αυτή είναι σήκηση, είναι κυριακία του Θεού που αποφασίζει ό,τι μπορεί να κάνει. Γι' αυτό σήμερα επίση συνεχίζει. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει ότι κανένα δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον του άνθρωπου αύριο. Μόνο ο Θεό ξέρει, επειδή από τη κοιλιά ο Θεό νερούζει κάθε ένα από εμά. Μπορεί ο άνθρωπο να γεννηθεί, συναρκεί να μην ξέρει ότι καλέστηκε από το Θεό. Αλλά σε κάποια φάση στη ζωή του, είτε σε μεγαλύτερο ηλικία, τα έρθει ο Θεό, επειδή ο Θεό το τε κάλεσε από τη κοιλιά ήδη το προγνώρισε. Το προγνώρισε και το ονόμασε προφήτη αλλά δεν ήταν ακόμα προφήτη, αλλά είστε σε κατάλληλη στιγμή που είστε σε πίστη, τότε ο είναι το και κρίσμα και καρίσματα να γίνει. Αυτό είναι που ενώσε ο Κύριο και συμβαίνει πολλά και σήμερα επίση συμβαίνει. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυκτού παντού. Και πρέπει να σας πω μια περίπτωση, όπως και εγώ κηρύττω, βγαίνω πολλές φορές στην πλατεία, συναντώ ανθρώπου και τους μιλάω για το Ευαγγέλιο, για το Χριστό και πολλοί από εκείνοι είναι μια διαφορετική τρισκία. Και χτε συνάντησα δύο Εβραίοι. Αλλά του μίλησα, δηλαδή ήταν σε διακοπέ. Και κατάλαβα ότι είναι Εβραίοι με το καπελάκι μικρό που βάλει στα κεφάλια του. Και του μίλησα για το Ισού Χριστό. Επειδή ο Ισού Χριστός σε Εβραϊκά αποκαλούνται Ιεσούα. Για να καταλάβω καλά, του είπα Ιεσούα. Εγώ μιλάω για το Ιεσούα ότι πρέπει να πιστεύετε, επειδή η σωτηρία είναι μόνο διάμεσα του Ιεσούα. Όταν του είπα αυτό, και μετά μου απάντησε, Όχι, εμείς είμαστε Εβραίοι στη θρησκεία. Και εγώ του είπα, Κοίταξε, η θρησκεία δεν σώζει κανένα. Εξάλλου, αυτό ο Θεό που σα έδωσε η γη Ισραήλ, είναι αυτό ο ίδιο που είτε με ανθρώπινη σάρκα, που αποκαλέστηκε Ιεσούα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Πολλοί δεν το ανανορίζα εκεί... Γι' αυτό όλοι πιστεύουν ότι... Μόνο ο Θεός είναι άλλο... Και η Ιησούα είναι άλλο... Επειδή ο Θεός είναι ακατανόητο... Αυτό η Ιησούα είναι ο Θεό που σας έδωσε εκεί... Αυτός είναι ο Μεσσία... Που προφητεύτηκε ότι... Τα έρθει αλλά ήρθε αλλά δεν το ανανορίζα Δηλαδή του έδωκα... Κάποια λόγια... Όπως έβαλε ο Κύριο μέσα μου... Για να το αποδείξει ότι... Η Ιησούα... Δεν είναι... Υιό του Ιωσήφ και Μαρία όπως εκείνη νομίζει Αλλά είναι ο ίδιο ο Θεό Παντοκράτορα που έγινε Μεσσία όπως προφτεύτηκε Που είτε και το στάφωσα με άγνοια Αλλά έξε για τη τύφλωση τη, τη θρησκεία Δεν μπορούσα να αναγνωρίζει ότι Ιεσούα είναι ο Μεσσία Επίσης συνάντησα επίσης ένα μουσουλμάνο επίσης Μετά του μίλησα για τον και μου είπα Όχι, okay, εγώ είμαι Μουαβίτε, Μουαμενίτες, δηλαδή από Ισλάμ. Και μου έλεγε το όνομα του και εγώ του λέω, κοιτάξτε, ο Θεός είναι ένα. Το θέμα είναι πρέπει χρειάζεται να γνωρίζει ποιο είναι ο Θεός. Όχι μόνο εγκεφαλικά να πιστεύει, χρειάζεται να έχει μαρτυρία και αποκαλύψει. Και εκείνο μου είπε, ε, κοίταξε πιστεύω εγώ στο Μουαμέν, το προφήτη μου Μουαμέν, δεν θέλω να το κάνω ο Ιησού είναι προφήτη, λέει ο Ιησού είναι προφήτη. Εγώ του λέω, ξέρετε για ποιο λόγο, ξέρεις για ποιο λόγο το ανάφερε ότι ο Ιησούς είναι προφήτη. Επειδή έβλεπα μέσα στη γραφή με ένα ρόλο του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπο, ονομάστηκε προφήτη ο Ιησούς, γι' αυτό εκείνη ευ, ε, ε, διάλε, ε, ευγάλα συμπέρασμα μέσα στη θρησκεία ότι ο, ο Ιησούς είναι προφήτη. Αυτό είναι εξαιτία μη κατανόηση τα λόγια των γραφών. Πρέπει να ξέρουμε όλη η θρησκεία του κόσμου έπιασα κάτι διαφορετική λίγη μέσα στην Άγια Γραφή και έβγαλα τη θρησκεία του με ιδεολογία του. Όλα αυτά είναι πλάνη με ιδεολογία. Και μετά του είπα ζήτησε αποκαλύψη, ζήτησε από το Κύριο, πες εσύ που είσαι αληθινό Θεό, να σε αναγνωρίζω για να σε λατρεύω. Και εσύ κάνει αυτή την προσευχή συνειδητά και περίμενε. Επειδή ο κύριο τέλει η καρδιά που το ζητάει συνειδητά με πρότιμη, τότε τα αποκαλύπτει τον εαυτό του. Τότε εσύ κάνει μόνο η προσευχή και περίμενε, ίσω θα επλαγεί ότι ο κύριο τα αποκαλύπτεται σε σένα, για να γνωρίσει σε σένα τον αληθινό Θεός, τον εαυτό του. Κρειάζεται αποκαλύψη και δεν χρειάζεται μόνο εγκεφαλικά, επειδή άκουσε κάπου άλλο. Επειδή ο αλυσινό Θεό είναι μόνο ένα και αποκαλύπτει και μιλάει. Και μου λέει, μα ο Θεό δεν μιλάει σήμερα. Λέω εγώ, ο Θεό είναι ζωντανό. Και ζωντανό πρόσωπο μέχρι το αιώνιο αυτό μιλάει. Ο Θεό δεν είναι ιστορικό. Λέει, εγώ πιστεύω μόνο στο Θεό ότι μίλουσε το Μωησί. Ξέρετε το Μωησί που ήταν προφήτη τότε που έβγαλε του Εβραίοι σκλαβιά στην Αιγύπτο. Αυτή η απάντηση το Μωαμέτ που μου έδωκε αυτό το, το Ισλαμικό αδερφό που το, το συνάντησα. Λέει ότι μόνο ο Μωυσή μίλησε με το Θεό. Δηλαδή ξέρει κάποια πράγματα μέσα στην αγραφή επειδή αυτό είναι γραμμένο με, στην πρώτη διατήκη. Άρα εγώ του είπα, το ίδιο Θεό που μίλησε στο Μωυσή, είναι το ίδιο Θεό. Αυτό είναι, δηλαδή δεν του είπα εκεί, αλλά επέστρεφα μετά το σπίτι, απλώς του είπα ότι ο Θεός είναι ζωντανό και μιλάει ζήτησε μη προσευχή να έτσι αποκαλύψει σε σένα, τότε τα επλαγγεί, μόλις ήρθα το σπίτι, μέσα μου ειστάτηκα ότι ο κύριος μου έδωσε απάντηση, ότι έπρεπε να τους πει εκεί, ότι αυτός ο Θεό που μιλούσε με τον Μωυσή, είναι ο ίδιο που είτε με αντρόφινη μορφή που αποκαλείται ο Ιησού Χριστό, είναι ο ίδιο Θεό. Αλλά εκεί του είπα όμω, ζήτησε μόνο το Θεό να αποκαλύψει τον εαυτό του, επειδή ο Θεό είναι ακατανόητο δεν ερευνούνται, δεν κατανοείται με αλογικά, αλλά αποκαλύπτεται όταν εμεί τον εξητούμε. Αλλά αυτή η απάντηση που είχα μετά από το κύριο, φυλάει με σε καρδιά μου, αν το συναντώ άλλη μέρα, να του δώσω αυτή την απάντηση για να γνωρίζει ότι ο Θεό είναι ζωντανό και μιλάει. Επειδή πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία έχουν την ίδια ιδέα όπω αυτό τον αδερφό, τον Μωάμετ, που μου έδωκε ότι ο Θεό δεν μιλάει πια, απλώ μίλησε με τον Μωησί. Πιστεύει μόνο ο Μωησί που ο Θεό μιλούσε μαζί του. Αλλά αυτό που μιλούσε με τον μωυσί τότε είναι αυτό που είτε με ανθρώπινη σάρκα ή σου κρίσω. Και είναι αυτό που μιλάει σήμερα ο Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό είναι ακατανόητο του ανθρώπου που έχουν ιδεολογία τη θρησκεία και φανατισμό. Δηλαδή όλη η θρησκεία ζουν μόνο με είτε Ισλάμ, είτε οι Εβραίοι, είτε πολλά από εκείνοι επίση που αποκαλούνται Κριστιανοί αλλά ζουν μόνο, μόνο με θρησκεία και όχι σχέση, ζουν μόνο με φανατισμό. Γι' αυτό ο φανατισμό απομακρύνει τον άνθρωπο να ακούει το Θεό. Αλλά η σχέση και η κοινωνία φέρνει μα κοντά να ακούσουμε τη φωνή του Άγιο Πνεύμα και να ακούσουμε μαρτυρία και να έχουμε αποκαλύψει και να έχουμε ζωντανή σχέση. Επειδή ο Θεός είναι ζωντανό. Ο Θεός θέλει να μιλήσει σε κάθε άνθρωπο τέλειο ο άνθρωπο να έχει αληθινή πίστη. Αληθινή πίστη σημαίνει σχέση και ζωντανή κοινωνία. Όχι μόνο ιδεολογία, η θρησκεία και μετά να νομίζει ότι ο Θεό δεν μιλάει πια σήμερα. Όπω πολλοί άνθρωποι, όπω αυτό τον αδερφό μου απάντησε χτε. Αυτό δεν είναι, δεν είναι μόνο ένα, αλλά άκουσα από πολλοί να λένε το ίδιο. Και εγώ η ίδια έτσι σκεφτόμουν πριν γίνει πιστή. Έτσι σκεφτόμουν πριν να νωρίσει το κύριο με αποκαλύψει. Ε, νόμιζα ότι ο Θεός σήμερα δεν μιλάει πια, μόνο πάλι μιλούσα. Αλλά αυτή η αλήθεια χρειάζεται όλοι με αποκαλύψει να έτουν τη ζωντανή σχέση και ζωντανή κοινωνία με το Ιησού Χριστό. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.